Θα γίνει πόλεμος. Από εδώ δεν φεύγουμε. Ξεσηκωμό έχει σημάνει στην περιοχή του Καρτερού μετά την ανακοίνωση τελεσίγραφο τη αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη, με την οποία δίνει διορία έω την επόμενη Παρασκευή για την απομάκρυση πάση φύσεω αυθαίρετων κατασκευών στην έκταση του δημοσίου μεταξύ του ποταμού και τη λέσκη αξιωματικών. Ο τηλεοπτικό φακό τη Κρήτη TV κατέγραψε οργισμένε αντιδράσει. Και γιατί να μα βγάλουνε που είμαστε πολύτεχνοι, είμαστε, δεν έχουμε τι, τι, τι πού να, πού να πάμε, τι να κάνουμε. Είναι εύκολο να φύγουμε. Δεν θα παραδώσουμε τα όπλα έτσι εύκολα. Χίλιε αρρώστιε, ανάπηροι, ε, φτωχοί, τα πάντα. Δεν έχουμε πού να πάμε. Ε, Αν είχαμε κάτι άλλο, άλλο ναι. συγγνώμη, δηλαδή θα μπορούσα να σα πω εδώ πέρα, να πάνε, αντε να μην πω μια κουβέντα βαριά. Μα ε, παρατήσουν ήσυχου. Οι διαμένοντες σε τροχόσπιτα και πρόχειρα καταλήματα δηλώνουν αποφασισμένοι να αντιταχθούν με κάθε τρόπο στην επικείμενη έξωσή του, καθώ όπω εξηγούν δεν έχουν που αλλού να πάνε. Είμαστε εδώ, γιατί όλοι είχαμε και από κάποιο πρόβλημα που ήρθαμε. Εγώ προσωπικά ήρθα εδώ με αναπνευστικά προβλήματα και ο άντρα μου. Έχουμε πολλά προβλήματα υγεία και φτώχεια. Τώρα, τι θα γίνει. Ο Θεός να βάλει το χεράκι του. Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι και από εδώ δεν φεύγουμε. Η κυρία έχει τόσα παιδιά εδώ. Πού να πάμε, να μα δώσουν άλλο μέρο. Όχι, δεν κουνάμε από εδώ. Και αν έρθουν από εδώ να τα γκρεμίσουν, πραγματικά θα μα βρουν αντιμέτωποι. Θα κάνουμε πόλεμο. Τελειώσαμε. Μάλιστα από την πλευρά του, οι ιδιοκτήτε αποποιούνται τον όρο καταπατητέ. Σε αρκετέ περιπτώσει είναι άνθρωποι άστεγοι που βρήκαν καταφύγιο εδώ σε μια έκταση όπου παλαιότερα είχαν δοθεί υποσχέσει για τη διαμόρφωση ενό οργανωμένου κάμπινγκ. Έχω έρθει εδώ πέρα γιατί έχω σοβαρό πρόβλημα υγεία και και μαζί με μένα έχω φέρει και κάποιου άστεγου και μένουν, το ξέρουν πολύ καλά, άστεγου μέσω τη κοινωνική πρόνοια, κοινωνικό λειτουργό. Αν και ανάλογα τελεσίγραφα είχαν σταλεί και κατά τον παρελθόν, αυτή τη φορά η απειλή των κατεδαφίσεων μοιάζει πιο ορατή, καθώ υπάρχει μεγαλύτερη πίεση από πλευρά κυβέρνηση με φόντο και τι γυτνιάζουσε αθλητικέ εγκαταστάσει. Ενώ και η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη κάνει λόγο για διαφορετικά πλέον δεδομένα. Τα διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι οι αποφάσεις κατεδάφισης είναι αμετάκλητες δεδομένου ότι έχει κλείσει δικαστικά το θέμα και ότι αυτή τη φορά έχουμε σε εξέλιξη εργολαβία για τις κατεδαφίσεις των αυθερέτων. Ο εργολάβος μάλιστα έχει ολοκληρώσει πλέον τη δουλειά του στην ίσο και είναι διαθέσιμος να ξεκινήσει στον καρτερό. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι από τις 11 Ιουλίου και μετά ο εργολάβος θα μπει στην περιοχή για να την καθαρίσει από όλες τις αυθαίρετες κατασκευές. Με την αποκεντρωμένη διοίκηση να δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην εκαθάριση της περιοχής και τους ιδιοκτήτες να διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν, η κατάσταση μυρίζει πλέον μπαρούτι.